Στο απόγειο της τουριστικής σεζόν, η κίνηση στις κοντινές παραλίες του Ηρακλείου χτυπάει κόκκινο. Οι επισκέπτες του νησιού φαίνεται να μην αφήνουν λεπτό αναξιοποίητο, εκμεταλλευόμενοι τις τελευταίες μέρες των διακοπών τους και τις καλοκαιρινές ραστόνες στις παραλίες του νησιού. Διακοπές στην Κρήτη είμαι. Έχω αρκετό καιρό, 3 εβδομάδες και περνάμε υπέροχα. Δυστυχώς τελειώνουν όλα τα όμορφα και τη Δευτέρα φεύγουμε. Πώς σας φαίνεται η παραλία εδώ? Πάρα πολύ όμορφη, πολύ προσεγμένη, φροντισμένη. Έχει ό,τι απαραίτητο χρειάζεται. Για τους επισκέπτες είναι ιδανικά. Για μια κοντινή βουτιά είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε εδώ. Ακούσαμε τα καλύτερα και ο λόγος είναι αυτός. Είστε διακοπές στο νησί? Ναι, ναι. Βασικά εντάξει, διακοπές είναι τα παιδιά μας εδώ, αλλά ας το πάρουμε και έτσι ως διακοπές. Για πολύ κοντινή βουτιά και μας αρέσει πολύ. Τι να κάνουμε, πρέπει να έρθουμε. Φύγαμε από την Ήπειρο για να κάνουμε τα μπάνια μας εδώ στην Κρήτη. Είστε υπέροχοι, όλα υπέροχα. Πολύ ωραία. Μας αρέσει. Άλλωστε, ομολογώ να πω ότι έχω και κριτική γυναίκα, έτσι. Γι' αυτό την βγάζω καθαρή κιόλας. Να λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Πάντως είναι υπέροχα, πολύ ωραία. Στη δημοτική ακτή του Καρτερού, οι ξαπλώστρες γεμίζουν ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες, αφού όπως φαίνεται η οργάνωση και ασφάλεια της ΠΛΑΣ την κατατάσσουν στις κορυφαίες επιλογές των λουόμενων. Ηλιοθεραπεία, κολύμπι και καφές δίπλα στη θάλασσα για επισκέπτες και ντόπιους, με την ΠΛΑΣ να μην αφήνει παραπονεμένο ούτε τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Τακτικά έρχομαι γιατί μου αρέσει η θάλασσα. Τα δίνω όλα για τη θάλασσα. Λέγεται πάντα αυτή την παραλία. Επίσης εδώ πέρα δημοτικά παραλία είναι πιο ασφάλεια, οπωσδήποτε. Θα πεις ότι αυτά τα νερά είναι με τα νότια παραλία είναι πιο καλύτερα τα νερά. Αλλά η διαφορά είναι εδώ πέρα ότι έχει πιο ασφάλεια. Ο δρόμος πιο καλός. Η ωραιότερη θάλασσα της Ελλάδος. Όπου έχω πάει, έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, εδώ είναι η ωραιότερη θάλασσα. Επιλέγετε πάντα αυτή την ΠΛΑΣ? Πάντα. Γιατί είναι οργανωμένη. Γιατί είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί είναι ωραία η θάλασσα. Έχουμε ήδη 1,5 μήνα και θα καθίσουμε μέχρι τέλος Αυγούστου. Γιατί έχουμε και ένα σπίτι δικό μας και έτσι ερχόμαστε κάθε χρόνο. Στα θετικά της ΠΛΑΣ συμπεριλαμβάνεται η ύπαρξη ράμπας πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με αναπηρία. Με το συγκεκριμένο σύστημα, τα άτομα με κινητικές δυσκολίες αποκτούν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις θεραπείες τους στο νερό, αλλά και να απολαύσουν τη θάλασσα. Για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί ερχόμαστε εδώ, κάνει το μπάνιο του. Από τότε που έχει αυτό το κινητικό πρόβλημα, πρέπει να βρίσκουμε κάποιους διεξόδους. Είτε μία διέξοδος και ερχόμαστε, προσπαθούμε όσο μπορούμε να έρχεται εδώ να κάνει το μπάνιο με τη ράμπα εδώ τον Αμαία. Είναι σημαντικό για τα άτομα που έχουν αυτά τα προβλήματα τα κινητικά να μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους σε μια παραλία εδώ κοντά στο Ηράκλειο.